Κυρία Υπουργέ, στο νησί της Λευκάδας και στο σημείο εισόδου από την πλευρά της Ετωλοακαρνανίας υπάρχει η περιοχή του Κάστρου, όπως λέγεται, και είναι διαχρονικά. Αυτή η περιοχή ένα σήμα κατατεθέν για τους Λευκαδίτες και όχι μόνο. Επίσης, είναι και παραμένει ένα πολύ σημαντικό σημείο συνάντησης των κατοίκων της πόλης και επισκεπτών, ειδικά το καλοκαίρι. Αυτός ο χώρος χωροταξικά βρίσκεται εντός της ζώνης του Α' αρχαιολογικού χώρου, του κάστρου της Αγίας Μαύρας, προστατεύεται απόλυτα και είναι επιτρεπτές, μετά από ειδική αιτιολόγηση, κατασκευές που εξυπηρετούν την ανάδειξη του μνημείου του αρχαιολογικού χώρου του κάστρου και την εξυπηρέτηση της χρήσης του. Από το 2018, με ενέργειες του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και πιο εντατικά από το 2020, με αφορμή την εικόνα εγκατάλειψης που υπάρχει και υπάρχουν λόγοι και αιτίες γι' αυτό, γίνονται προσπάθειες παράδοσής του σε ιδιωτική εταιρεία, γεγονός που συναντά την ολοένα και πιο έντονη αντίδραση της τοπικής κοινωνίας. Υπήρξε μια αρχική μελέτη για λογαριασμό του Λιμενικού Ταμείου, προφανώς σε συνεννόηση με την εταιρεία που θέλει να εκμεταλλευτεί το χώρο, η οποία προέβλεπε τη δημιουργία ανάμεσα στα άλλα και εγκαταστάσεων εστίασης καθώς και φιλοξενίας με τις διακριτικές ονομασίες, και το αναφέρω γιατί είναι χαρακτηριστικό, σουίτα 1, σουίτα 2 κτλ. Η γνωμοδότηση από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής της Λευκάδας στις 28 του Γενάρη του 2021 υπήρξε αρνητική. Κατατέθηκε νέα μελέτη. Επίσης έλαβε αρνητική γνωμοδότηση από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής στις 23 Δευτέρου του 2022, μετά από γνωμοδοτήσεις υπηρεσιακών παραγόντων αλλά και δική σας θετική γνωμάτευση. Αυτή η μελέτη, όπως και η προηγούμενη, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, προβλέπει κατασκευές που αλλάζουν την χρήση των κτηρίων και του χώρου γενικότερα. Προβλέπονται παρεμβάσεις στο κτίριο των λουτρικών εγκαταστάσεων, με επιπλέον τη δημιουργία γραφείων και κουζίνας, με αύξηση του συντελεστή δόμησης και του όγκου. Στον περιβάλλοντα τώρα χώρο, στο επιπλέον, προβλέπεται η δημιουργία υπερυψωμένου ξύλινου ντεκ, χώρου για μπαρ, σκίαστρα σε τμήματα του αμμόδους μέρους του Αιγαλού και άλλα. Η δε επικαλούμενη αναγκαία προϋπόθεση της αναστρεψιμότητας των κατασκευών δεν αναιρεί σε καμιά περίπτωση το χαρακτήρα τους ως κατασκευές. Σε όλα αυτά γίνεται φανερή από τη μελέτη η προσπάθεια για τη δημιουργία κατασκευών υποδομής επιχείρησης εστίασης για beach bar και άλλα τέτοια ωραία. Τονίζεται επίσης ότι ο χώρος ιδιοκτησίας του αγροτικού συνεταιρισμού ΤΑΟΛ, που βρίσκεται παραπλεύρος του τουριστικού περιπτέρου, βρίσκεται εντός των σχεδιασμών της συγκεκριμένης εταιρείας και στον κατάλληλο χρόνο θα αξιοποιηθεί για το συνδυασμό των τουριστικών δραστηριοτήτων. Υπάρχει δηλαδή κίνδυνος να δημιουργηθεί μια ολόκληρη ιδιωτικοποιημένη τουριστική περιοχή σε αυτόν τον χώρο, αντίθετα με τις δεδομένες ιδιαίτερες απαιτήσεις προστασίας και ανάδειξής του και φυσικά απρόσιτες στην τοπική κοινωνία της Λευκάδας, χωρίς πληρωμή, γιατί με πληρωμή προφανώς θα μπορούν να μπουν μέσα. Κυρία Υπουργέ, εμείς ζητάμε να προστατευθεί η περιοχή αδόμητης ζώνης Α του αρχαιολογικού χώρου από παρεμβάσεις και ενέργειες που δεν έχουν σκοπό την ανάδειξη και την εξυπηρέτηση χρήσης του κάστρου. Να αναθεωρηθεί η από 3/12 του 2021 απόφαση με δεδομένο ότι από τη νέα μελέτη του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου παραβιάζονται οι προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτή. Επίσης, να γίνει ανάπλαση συμβατή με το χαρακτήρα της περιοχής, με κρατική χρηματοδότηση, χωρίς σύμπραξη ιδιωτών ή άλλη εμπλοκή ιδιωτών, προσανατολισμένη στην ικανοποίηση των αναγκών των λουωμένων κατοίκων και επισκεπτών. Και σχετικά με αυτά ρωτάμε τι μέτρα προτίθεστε να λάβετε. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Κύριε Βουλευτά, ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Θα ξέρετε, υποθέτω, ότι για το θέμα αυτό έχω απαντήσει διεξοδικά στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, εννοείται πάντοτε κατά την αρμοδιότητα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Επαναλαμβάνω λοιπόν για μια ακόμα φορά ότι οι εγκριτικές αποφάσεις του Υπουργείου Πολιτισμού μετά από γνωμοδοτήσεις των αρμοδίων συλλογικών οργάνων, δηλαδή του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων και του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, για την επανάχρηση, την αποκατάσταση και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του τουριστικού περιπτέρου Λευκάδας, διασφαλίζουν ότι δεν προκαλείται βλάβη στο μνημείο και συμβάλλουν στη βελτίωση του περιβάλλοντος χώρου του κάστρου της Αγίας Μαύρας, το οποίο, όπως ξέρετε καλύτερα από μένα, αποτελεί ένα προβεβλημένο μνημειακό σύνολο. Το τουριστικό περίπτερο και το επωνομαζόμενο κτίριο ΤΑΟΛ, δηλαδή το πρώην εινοποιείο του Ταμείου Αμήνης Συνοπαραγωγής Λευκάδος, εμπίπτουν, όπως και εσείς λέτε, στην ζώνη προστασίας Α, την αδόμητη δηλαδή, της Αγίας Μαύρας. Με μόνες επιτρεπόμενες κατασκευές, νέες κατασκευές, αυτές που εξυπηρετούν τον αρχαιολογικό χώρο. Διευκρινίζω επίσης ότι οι εγκαταστάσεις τις οποίες αναφέραμε προηγουμένως από το 1998 με απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος έχουν εξαιρεθεί της κατεδάφισης και τα κτίρια αυτά δεν έχουν μεν χαρακτηριστεί διατηρητέα, είναι όμως νομίμως υφιστάμενα κατά το άρθρο 23 του ΝΟΚ. Σύμφωνα λοιπόν με τον 4858 του 2021, τον 3028 στην κωδικοποιημένη του μορφή, δεδομένου ότι βρίσκονται εντός αδόμητης ζώνης, επιτρέπεται η συντήρηση και η επισκευή των νομίμως υφισταμένων κτισμάτων για λόγους χρήσης και υγιεινής, ενώ απαγορεύεται οποιαδήποτε επέκταση καθύψος ή κατ' επέκταση. Με βάση λοιπόν αυτό το θεσμικό πλαίσιο, εκδόθηκαν οι ακόλουθες αποφάσεις. Η πρώτη απόφαση το 2018 εγκρίθηκε, εγκρίθηκε η πρόταση του Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας για την επανάχρηση των λουτρικών εγκαταστάσεων με σκοπό όχι μόνο την εξυπηρέτηση των λωουμένων αλλά και την αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου του μνημείου που επιβαρύνεται ουσιαστικά από τα εγκαταλελειμμένα κτίρια της δυτικής πλευράς του Διάβλου της Λευκάδας. Η εφορία Ετωλοκαρνανίας και Λευκάδος, δεδομένου ότι υφίσταται η ανάγκη βελτίωσης του περιβάλλοντος χώρου του κάστρου της Αγίας Μαύρας και της εξυπηρέτησης των επισκεπτών και ότι εντός του κάστρου δεν λειτουργεί αναψυκτήριο, εξέδωσε τον Ιούλιο του 2018, μετά από γνωμοδότηση, όπως σας είπα, του Τοπικού Συμβουλίου, την απόφαση η οποία επιτρέπει υπό όρους τον εξυγχρονισμό των εγκαταστάσεων στην ίδια μορφή και χωρίς επέκταση, ακριβώς γιατί βρίσκονται μέσα στην αδόμητη ζώνη. Το 2021, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας κατέθεσε στην εφορία μία νέα μελέτη, η οποία εξετάστηκε από το Τοπικό Συμβούλιο, το οποίο γνωμοδότησε θετικά υπέρ της και στη συνέχεια εγώ ζήτησα να συζητηθεί και στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, το οποίο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο επίσης γνωμοδότησε ομόφωνα και υπό όρους υπέρ της έγκλησης της μελέτης. Στα πρακτικά του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου αναφέρεται ρητά και αποδεικνύεται ότι όλες οι ενστάσεις οι οποίες υπευλήθηκαν εξετάστηκαν. Επομένως, δεν τίθεται θέμα αλλίωσης του περιβάλλοντος χώρου από την αποκατάσταση των συγκεκρισμένων κτισμάτων στο πλαίσιο πάντοτε των διατάξεων του αρχαιολογικού νόμου και με βάση τα όσα επιτρέπει. Δεν γίνεται καμία παραχώρηση, καμία υπέρβαση. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ, κυρία Υπουργέ, κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο για 3 λεπτά. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κυρία Υπουργέ, ακούγοντάς σας, ένας τρίτος, ο οποίος δεν γνωρίζει την ιστορία, θα σχημάτιζε την εντύπωση ότι οι Λευκαδίτες ουσιαστικά πριονίζουν τα πόδια μιας περιοχής η οποία είναι πραγματικά πολύ σημαντική για αυτούς. Όμως, εσείς ως υπουργός, ήδη έχετε πάρει μια απόφαση μετά από γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου στις 3 του Δεκέμβρη. Ουσιαστικά εγκρίνεται τη μελέτη που σας υπέβαλε το Λιμενικό Ταμείο. Η μελέτη αυτή, ενώ είχε ένα τίτλο ο οποίος ήταν «Ενεργειακή αναβάθμιση τουριστικού περιπτέρου», στην ουσία μέσα της προβλέπονται παρεμβάσεις με βάση το κτίριο το οποίο έχει εξαιρεθεί της κατεδάφισης. Στην μελέτη η οποία έχει υποβληθεί, αυτό το κτίριο το οποίο είναι περίπου 500 τετραγωνικά και αποτελείται από καμπίνες λουωμένων, αυτό είναι το κτίριο, προβλέπεται να λειτουργήσει όμως ως κτίριο κύριας λειτουργίας. Βάζουν μέσα μπαρ, βάζουν κουζίνες και άλλες λειτουργίες για να καλύψουν ιδιαίτερες ανάγκες. Δηλαδή, θα πρέπει, λέγοντας τα πράγματα με το όνομά τους, ουσιαστικά του αλλάζουν χρήση. Όλα αυτά γίνονται μέσα στο κτίριο Α. Εξίσου σημαντικό είναι
ότι προβλέπονται να γίνουν παρεμβάσεις και στον ευρύτερο εξωτερικό χώρο που είναι 8,5 στρέμματα. Εσείς αποδεχτήκατε τη μελέτη, βάζοντας βέβαια κάποιους όρους κατά την άποψή μας, αν θέλετε μικρούς υποδεέστερους, όπως για παράδειγμα να μην γίνει περίφραξη, που έτσι κι αλλιώς στο συγκεκριμένο χώρο δεν θα μπορούσε να μπει περίφραξη. Το σημαντικό όμως είναι, και επιμένουμε σε αυτό, ότι μετατρέπεται σε κτίριο beach bar, κάτι το οποίο δεν υπήρχε σε καμιά περίπτωση πιο μπροστά. Γιατί φυσικά δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ως συμπαγές κτίριο ένα σύνολο καμπινών που χρησιμοποιούσαν ως αποδυτήρια οι λουόμενοι. Μιλάμε δηλαδή για καθαρή αλλαγή χρήσης σε αυτή την περίπτωση. Το ίδιο ισχύει και για τους εξωτερικούς χώρους. Όλες αυτές τις προτάσεις, όλες αυτές τις μελέτες και τη θέση τη δική σας μαζί, το Αρχιτεκτονικό Συμβούλιο τις απέρρεψε για δεύτερη φορά. Τώρα, αν το Αρχιτεκτονικό Συμβούλιο εμείνει στην αρνητική του θέση, είναι γνωστό και οφείλουμε να το πούμε ότι υπάρχει και η διαδικασία της παράκαμψής του, παραπέμποντας το θέμα στο Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, με προοπτική φυσικά να αγνοηθεί η ήδη υπάρχουσα απόφαση, αλλά και να παρακαμφθεί και να υλοποιηθεί το έργο. Εμείς πραγματικά αυτή την ενέργεια δεν θα τη συνιστούσαμε. Εμείς λέμε ότι κακώς γνωμοδοτήσατε θετικά για αυτή τη μελέτη, έστω και υπ' αυτούς τους όρους, γιατί αναφέρονταν ξεκάθαρα μέσα στο πρακτικό του ΚΑΣ, του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, από την προϊστάμενη της διεύθυνσης του Υπουργείου, που σας λέει ξεκάθαρα ότι δεν μπορείτε να δώσετε αυτήν την έγκριση για τον απλούστατο λόγο ότι είναι αδόμητη ζώνη, και είναι ξεκάθαρο αυτό. Δηλαδή, όλοι συνηγορούν στο ότι δεν μπορεί να γίνει τέτοια παρέμβαση μέσα στην ζώνη Α. Εμείς για ακόμη μια φορά, όχι εμείς, οι Λευκαδίτες, σας λέμε σεβαστείτε αυτήν την απόφαση. Σεβαστείτε τη θέληση των Λευκαδητών και μην ενδίδετε σε απαιτήσεις των ενδιαφερόμενων επιχειρηματιών. Στη ζυγαριά από τη μια μεριά είναι η απέτηση του λαού της Λευκάδας και από την άλλη είναι και για τη διατήρηση ενός μνημείου και ενός χώρου που πραγματικά είναι συνδεδεμένος με την ιστορία και την κοινωνική ζωή αυτής της περιοχής, και από την άλλη μεριά είναι τα κέρδη των επιχειρηματιών. Να δούμε πού θα γύρει η ζυγαριά. Με ευθύνη πάντα της κυβέρνησης. Σας ευχαριστώ. Και ο κ. Συνάλφε, κυρία Υπουργέ. Βουλευτά, όπως σας είπα, η μελέτη αυτή η οποία υπευλήθη και εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2021 εξετάστηκε από συλλογικά όργανα, από το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων και το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, δηλαδή περισσότερο από 30 άτομα επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων ασχολήθηκαν με τη μελέτη αυτή και την ενέκριναν υπό τους όρους τους οποίους αναφέρατε. Γιατί είναι συμβατή απολύτως με αυτά που προβλέπονται στην Α ζώνη. Δεν γίνεται επέκταση, ούτε καθύψος, ούτε κατ' επέκταση. Δεν προβλέπεται διαφορετική λειτουργία, δηλαδή ξενοδοχείου ή άλλου χώρου διαμονής. Προβλέπεται η αποκατάσταση των συγκεκριμένων κτηρίων ως αναψυκτήριο και εστίαση. Αυτό προβλέπεται. Αυτό λοιπόν είναι απολύτως συμβατό. Ούτε διαμονή, ούτε φιλοξενία προβλέπεται. Επίσης, εσείς που ξέρετε πάρα πολύ καλά το χώρο, νομίζω ότι θα συμφωνήσετε ότι η κατάσταση που είναι σήμερα είναι μια κατάσταση εγκατάλειψης, είναι μια εικόνα αλγινή, η οποία προσβάλλει το μείζον αγαθό, το οποίο είναι το μνημιακό σύνολο του κάστρου της Αγίας Μαύρας. Επομένως, μόνο θετική είναι η παρέμβαση που γίνεται στον περιβάλλοντα χώρο. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Η εφορία αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος, η οποία ήταν θετική, η οποία είναι πιο κοντά από όλους και ήταν θετική στην έγκριση αυτής της μελέτης, αυτή τη στιγμή ολοκληρώνει ένα έργο περίπου 1 εκατομμυρίου στο κάστρο της Αγίας Μαύρας. Θεωρώ ότι και οι προϊσταμένοι της εφορίας και οι εργαζόμενοι θα ήταν το τελευταίο πράγμα το οποίο θα θέλανε να δημιουργηθεί πρόβλημα στο έργο το οποίο κάνουν. Επίσης, σύμφωνα με την πληροφορία την οποία έχω από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, απορρίφθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας στις 9 Τρίτου του 2022 η προσφυγή μεμονωμένων προσώπων κατά των αποφάσεων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας που αφορούσαν στην παραχώρηση της χρήσης του χώρου του τουριστικού περιπτέρου και των λουτρικών εγκαταστάσεων στην πλειοδότρια εταιρεία. Επομένως, από εκεί ξεκαθαρίζει απολύτως το τοπίο. Αυτό λοιπόν που εγώ έχω να πω είναι ότι πάντοτε με απόλυτη συνέπεια στις διατάξεις
του νόμου 4858 του 2001, το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο γνωμοδότησε για την αποκατάσταση του τουριστικού περιπτέρου, καθώς δεν προκαλείται όχληση ή βλάβη, αντίθετα εξυπηρετεί και τον αρχαιολογικό χώρο της Αγίας Μαύρας, όπου, όπως είπα, δεν υπάρχει αναψυκτήριο και δεν υπάρχει χώρος που να μπορούν οι επισκέπτες του κάστρου, του φρουρίου, να πιούν ένα νερό ή να αναπαυθούν. Επομένως, σύμφωνα με τις γνωμοδοτήσεις των συλλογικών οργάνων, αλλά και με τις αρμόδιες υπηρεσίες, επαναλαμβάνω ότι εγώ ζήτησα να πάει στο ΚΑΣ, ακριβώς για να δει και το ΚΑΣ, όχι μόνο το τοπικό συμβούλιο, διότι είχαν διατυπωθεί οι όποιες ενστάσεις. Σύμφωνα λοιπόν με τα συλλογικά όργανα, δεν γίνεται τίποτα που να προκαλεί ζημία ή βλάβη στον αρχαιολογικό χώρο του κάστρου της Αγίας Μαύρας. Ευχαριστώ.